Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο, όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε και για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα και του σύμπαντο είναι νυχτερινό. Ναι, γιατί χιλιαρίσαμε χάρη σε εσά. Κάνουμε ένα special επεισόδιο. Δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε λίγο χρόνο. Βρήκαμε το χρόνο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε βουρ για spoiler επεισόδιο. Εκδικητέ, ο πόλεμο τη ενιότητα. Το ξαναείπαμε ότι η ταινία έχει άριστη δομή. Και με την άριστη δομή τη ξεκινάει με την πιο διαδικαστική σκηνή, στην οποία σκοτώνει τον Λόκι. Την αρχή δεν ήταν ποτέ Λόκι. Οπότε καλά κάνανε και τον χρησιμοποίησαν έτσι, ενώ δεν ήταν λόγοι τη μυθολογία. Αν είναι να τον ξαναφέρουν, ελπίζω να είναι πιο λόγοι και όχι αυτό που κάνανε μέχρι τώρα. Αλλιώ, α μην είναι Και επίση, με βάση το πόσο ωραία είναι γραμμένο το σενάριο και πόσο καλά δομημένο, προφανώ ο νέο ανταγωνιστή σκοτώνει δύο θεού μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά και πλακώνει στο ξύλο άγρια τον Χάλκ, ο οποίο. Δεν έχει νικηθεί ποτέ σε, σε επίπεδο σωματική δύναμη. Ναι, το καταλάβαμε, είναι τόσο γαμιά ο νέο ανταγωνιστή. Κοιτά, ο Λόκι, ό,τι και αν ήταν, είναι πιο πιστό στα κόμμικ, αλλά όχι στη μυθολογία. Ε, του πέτυχε από θέμα του ότι οι φάνε τον αγαπούσαν, αλλά ο Τόμ Χίγκλστον η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώ. Το ίδιο και ο Ιντρίσελμπα. Είναι ακριβή. Ο Ιντρίσελμπα δεν μπορεί να παίζει το κομπάρσο σε κάθε ταινία, α πούμε. Οπότε του σκοτώσαν, δεν θα του ξαναδούμε ποτέ, είμαι σίγουρο. Γεια σα, καλά ήταν. Αυτό λοιπόν φοβερό γαμιά ο, ο ανταγωνιστή με απογοήτευσε Πάρα πολύ, διότι δεν μπόρεσα να δεχτώ το κίνη, τα κίνητρά του. Οκ, okay, ο πλανήτης του έχει υπερπληθισμό. Οκ, okay, είδε την κοινωνία του να καταστρέφεται. Από εκεί και πέρα, το άλμα στο θέλω μαγικά πετράδια για να εξαφανίσω το μισό πληθυσμό του σύμπαντος, δεν μπορώ να το κάνω. Ο αρχικό χαρακτήρα που έφτιαξε ο Jim Στάρλιν είχε ω κίνητρο τον Έρωτα, το οποίο είχε κάτι το μεταφυσικό που δεν έχει η ψυχρή μηχανιστική παπάρα που βάλανε να είναι τα κίνητρά του στην ταινία. Είχε το ότι ο θάνατο, η προσωποποίηση του θανάτου, αποφάσισε ότι υπήρχε μια μεταφυσική ανισορροπία, όχι μια μηχανιστική ανισορροπία, mm -hmm. ανάμεσα στα όντα που έχουν γεννηθεί και στα όντα που έχουν πεθάνει. Και ο Θάνο ήθελε να το διορθώσει αυτό, οπότε υπήρχε μια αίσθηση του ιερού, μια αίσθηση του μυθολογικού, την οποία την αφαιρέσανε τελείω από το χαρακτήρα και δεν μπόρεσα να τον δεχτώ. Οκ, okay, σύμφωνοι. Ε, εγώ θα πω ότι ο ξάδερφός μου μετά το Last Jedi είχε πει ότι θέλει το Star Wars να παραμείνει παραμύθι και να μην έχει προεκτάσεις στην πραγματική ζωή όπως βρήκα εγώ ότι είχε το επεισόδιο 8. Έτσι και εδώ... Καταλαβαίνω αυτό που λε. Είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσα να το κάνω να δουλέψει. Είναι προφανώ μια επιλογή που έκανα συνειδητά. Εμένα μου δουλεύει αυτό που μου δώσανε. Οκ, okay, έχει τον κάθε παπάρα ρε παιδί μου, ο οποίο στην πραγματική ζωή, ο οποίο είναι δικτάτορα ρε παιδί μου ή whatever, και λέει ότι για του χύψει ο μέγα λόγου με μια γενοκτονία θα γλιτώσουμε. Ο Χίτλερ ήθελε να φάει του Εβραίου, γιατί έτσι θα γινόταν καλύτερο ο κόσμο. Στην πραγματικότητα έλεγε παπάντζε και ο Θάνο μου βγάζει κάτι αντίστοιχο. Οπότε Δεδομένου αυτού του πράγματο και επειδή πλέον εν έτη 2018 δεν με ενοχλεί η αλλαγή από τα κόμιξ, όσο ωραίο και αν είναι κάτι, αν μου δουλεύει εντό ταινία, μου δουλεύει εντό ταινία. Και εδώ μου δούλεψε. Οπότε είμαι εντάξει με αυτό που έκανε. Είναι ένα σκουπίδι το οποίο λέει ότι μια τυχεότητα 50% θα σκοτώσει, θα φέρει ισορροπία. Οκ, okay. είσαι ηλίθιο, είσαι μαλάκα, αλλά είσαι κακό και έχει ένα αλφακίνητρο που εγώ μπορώ να το καταλάβω. Από εκεί πέρα σίγουρα θα ήταν λίγο καλύτερο αν μπορούσαν να τον κάνουν να μην είναι σίγουρο αν το snap σκότωνε και εκείνον. Εκεί θα έλεγα ότι είσαι τρελό. Μεγάλε. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό, θα έλεγα εντάξει, είσαι. Δεν θα το συζητούσα καν μαζί σου. Θα έλεγα διαφωνώ και θα τελειώναμε. Ε, από εκεί πέρα, κάποιοι, κάποιοι θεατέ μα είπατε ότι. Είχε δίκιο ο Θάνο. Κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ ότι ο Θάνο έχει δίκιο στην προβληματική που θέτει. Ότι, OK, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπερπληθισμό μπλα μπλα μπλα, και αυτό φέρνει δυστυχία. Είναι μια παρατήρηση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι έχει δίκιο στο πώ πηγαίνει να το λύσει. Ακριβώ επειδή φέρανε έναν υπερβατικό ανταγωνιστή και έναν πραγματικά κακό χαρακτήρα, μοχθηρό ρε παιδί μου, mm. τον φέρανε στα μέτρα του Χίτλερ, του Πολ Πότ, που νόμιζε ότι έχει μια λύση για τον κόσμο. Αλλά τελικά η λύση του για τον κόσμο ήταν καταστροφική, αποδείχτηκε, με ενόχλησε. Είχε κάτι το υπερβατικό ο χαρακτήρας και νιώθω και το ότι το σκοτώσανε. Τώρα, από την άλλη, εγώ δεν δέχομαι σε, επί της αρχής το επιχείρημα ότι είναι πιο ρεαλιστικό αυτό που τον βάλανε να κάνει. Διότι είμαστε σε ένα σύμπαν στο οποίο τρώει ακτίνε γάμα ο Μπρουσ Μπάνερ και γίνεται πράσινο τέρα. Σε ένα σύμπαν όπου μπορεί να πετά τη λέξη νανοτεχνολογία και ο Τόνι Στάρκ να εμφανίζει γκατζετάκια από το πουθενά. Σε ένα σύμπαν όπου ο Σπάιντερμαν τον δαγκώνει αράχνη και γίνεται ο Αραχνάντρα, που ένα αφρικανικό κράτο έχει τεχνολογία ένα εκατομμύριο χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη ανθρωπότητα και ο καλύτερο του επιστήμονα είναι 16 χρονών κοριτσάκι, <laughs> θέλω να πω είναι ένα σύμπαν το οποίο αν δεν αγκαλιάσει τη χαζομάρα του, δεν μπορεί να την ευχαριστήσει. Και νομίζω η, ο εναγκαλισμό τη χαζομάρα είναι μια, ένα μεγάλο στοιχείο τη επιτυχία τη Μάρβελ. Μπορεί να το κάνει όπω ο Νόλαν, αποκλείοντα πάρα πολλά στοιχεία από αυτόν τον κόσμο. Αλλά άμα θε να τα βάλει όλα αυτά τα στοιχεία, αγκαλιάζει τη χαζομάρα και νιώθω ότι κάτι σκοτώσανε από την ιστορία αφαιρώντα αυτό το κίνητρο του Θάνο, επειδή μπορούσε να αγγίξει το μυθολογικό και το κοσμικό από περίεργες γωνίε τώρα πώς θα μπορούσε να αποτυπωθεί επί της οθόνης η συνάντησή του με την προσωποποίηση του θανάτου και αυτό δεν δέχομαι ότι θα φαινόταν περίεργο διότι υπάρχει η Οδύσσια του Κοντσαλόφσκι που σίγουρα θα το κάνουμε αφιέρωμα γιατί είναι χρυσό πλατίνα. Στην πρώτη σκηνή που εμφανίζεται η Αθηνά είναι ένα άγαλμα, ένα είδωλο στο οποίο τη προσφέρει θυσίε ο Οδυσσέα. Στο επόμενο έχει πιει λίγο παραπάνω και τη βλέπει ένα όραμα με την Αθηνά. Και από εκεί και πέρα, στι επόμενε κοινέ, εμφανίζεται κανονικότατα η Αθηνά και δέχεσαι την παρουσία τη στην ιστορία. Μπορούσαν να το κάνουν με πολύ έξυπνου τρόπου και να το βάλουν μέσα, και όχι απλά να εμφανιστεί μια, ένα σκελετό και να πει Γεια σου, Θάνο, θέλει να κάνουμε παιδιά. Κοίτα, εγώ συμφωνώ με το αγκάλιασμα τη Χαζομάρα, οπότε θα κάνω αυτό. Θα μπορούσαν να κάνουν τυχέλα την κυρία Θανατού, οπότε να το ενώσουν έτσι το πράγμα, αλλά δεν, δεν έχει σημασία αυτό. Ένα από του μη προφανεί λόγου που δουλεύει η ταινία είναι η επιλογή που έκαναν το Θάνο για μένα. Συμφωνώ μα, με την παρατήρηση ότι ο ήρωα τη ταινία είναι ο Θάνο. Αυτό έχει την αψίδα χαρακτήρα. Αυτό αλλάζει αυτό, νιώθει αυτό. Οι υπόλοιποι απλά μαζεύονται να το σταματήσουν και α είναι οι ήρωε από τι προηγούμενε ταινίε. Σκέψου το πρώτο Die hard, όπου ο Γκρούμπερ είναι αυτό που έχει το στόχο. Αυτό είναι που θέλει να πετύχει κάτι. Και ο ήρωα τη ταινία είναι ο ανταγωνιστή του, του, Γκρούμπερ, ο, ο Τζον Μακλέιν, α πούμε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι έπρεπε να το κάνουν δαρβηνικό για να δουλέψει εντό τη ταινία. Με βάση την, την ιδέα που είχαν για να φέρουν τον Θάνο στο προσκήνιο, α πούμε. Ε, από εκεί πέρα, είναι ο αγαπημένο μου κακό τη Marvel. Όχι, δεν είναι ο αγαπημένο μου κακό τη Marvel. Είναι όμω μάλλον top 4, top 3. Μου άρεσε πολύ βέβαια από την άλλη, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα του Θάνος ή αλλιώς πού σε θανάσει, ο Εμπονιμό, ο πρώτος του υπαρχηγός, ο Τόμ Βον Λόλορ που τον έπαιζε έκανε μια ωραία παροδία ενός συχαμερού ιεραπόστολου, ο οποίος πήγαινε σε κάθε πλανήτη και τους έλεγε «Ήρθανε τα καλά νέα, θα πεθάνετε». Mm. Αλλά δυστυχώς τον έκαναν πάρα πολύ ισχυρό, τον έκαναν τόσο πανίσχυρο, που έπρεπε μετά να τον ξεφορτωθούν. Ήταν ένα ωραίος ανταγωνιστής εσωτερικός για τον Dr. Strange, αλλά ο τρόπο που τον ξεφορτώθηκαν ήταν λίγο μαλακία γιατί είχαν παγιδέψει του εαυτού του με το πόσο ο μάγκε και yeah. καραμπούζου κλείσει ήταν. Ήτανε, η, αλήθεια είναι ότι ήταν ο μεγάλο κακό τη πρώτη πράξη, α πούμε. Και μ' άρεσε πάρα πολύ εμπονιμό. Όταν είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι λάτρεψα το πρώτο τάγμα, κυρίω μιλούσα για αυτόν. Η αλήθεια είναι. Οι άλλοι απλά ήταν cool και παίζαν ξύλο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να τον έχουν κρατήσει ζωντανό μέχρι τη Wakanda για να τη φάει αντρίκια όταν σκάει ο Thor και τα κάνει όλα ακόλου, γιατί τον κρατά με κάποιο τρόπο και δείχνει ότι αυτό που κατάφερε να τον δεν ήταν μια αναφορά στο Aliens, ήταν ο Θεό του κεραυνού. Η Γκαμόρα τώρα mm. ήταν μια ωραία παρουσία στην ταινία, αλλά δυστυχώ ήταν δεκανίκη τη πλοκή και αυτό ήταν ψηλοαναγκαστικό δεδομένου του ότι αυτή ήταν η θέση τη μέσα στην ταινία. Ήταν η κόρη του Θάνο, οπότε τι να την κάνει, έπρεπε να ζήσει και αυτό το δράμα τη. Και εντάξει, δεν με χάλασε. Απλά μου φάνηκε στο σημείο στο οποίο την αγαπάει τελικά λίγο παραπάνω σαπουνόπερα από όσο αντέχω. Και ο τρόπο που το κινηματογράφησαν τα αδέρφια που κατά τα άλλα έκαναν εξαιρετική δουλειά, τόνισε λίγο παραπάνω τη σαπουνόπερα. Ισχύει και αυτό πιστεύω ότι είναι καλό και κακό. Με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, εντό τη ταινία αυτό που κάναμε με την Καμόρα ήταν σωστό. Ήταν απαραίτητο, όχι απλά σωστό. Τα Guardian's ένα και δύο την παίζανε με το Θάνο. Δηλαδή, έχει την κόρη του Θάνο και δεν κάνει τίποτα. Τον βάζει να σκοτώνει τον ε, Other από το πρώτο Avengers, α πούμε, και μετά τον έχει να κάθεται σαν Θάνο και να λέει δύο μαλακίε για μια μισή σκηνή. Οπότε έπρεπε αυτή η ταινία να βγάλει το φίδι για την τρύπα. Δεδομένου αυτού, βάλαν σκηνέ που να χτίζουν και το backstory του Θάνο, αλλά και τη σχέση του με την Καμόρα. Κάναν ό,τι μπορούσαν. Όποια έλλειψη έχει η ιστορία τη Γκαμόρα και του Θάνο, ε, οφείλεται στι προηγούμενε ταινίε, τα δύο Guardians δηλαδή. Η επιλογή του Quill να θυσιάσει κυριολεκτικά το μισό πληθυσμό του σύμπαντο για να πατήσει μια κατραπακιά στη μύτη του Θάνο είναι η πιο οφθαλμοφανή γκάφα τη ταινία για μένα. Όχι μόνο σε επίπεδο γραψίματο, αλλά και σε επίπεδο του πώ το κινηματογράφησαν, <coughs> διότι του είχε όλου να στέκονται γύρω-γύρω και να μπορούν να το σταματήσουν, να έχουν καταλάβει ένα λεπτό πριν ότι αυτό ο μαλάκα πάει να κάνει μαλακία και να μην κάνουν τίποτα. Ειδικά η Νέμπουλα που καθόταν έτσι και κοίταγε και περίμενε, θα μπορούσε. Δεν είχε κάτι να κάνει εκείνη τη στιγμή. Δεν προσπαθούσε να βγάλει το γάντι, μπορούσε να τον αρπάξει να του πει κάτσε φρόνημα. Και οκ. Okay, δέχομαι μέσα στην ιστορία ότι ο Κουίλ είναι πολύ μεγάλο παπάρα. Έχει σωστό ταξίδι μέσα στην ιστορία. Αλλά δεν μπορούσαν Κινηματογραφικά να το προσεγγίσουν αλλιώ. Ναι, οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι εντό ταινία δεν τίθεται θέμα. Ο Κουίλ είναι μαλάκα. Είναι τόσο ζώο που πρέπει να τον σφάξουμε και να τον σουβλίσουμε το Πάσχα του 2019. Δεν τίθεται θέμα. Αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν είναι να καταλάβω γιατί το έκανε. Και ο Κουίλ στο ταξίδι από τον Guardian Zen έω αυτή την ταινία, ναι, καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Είναι σωστό εντό τη ταινία. Είναι εκνευριστικό για μα. Φυσικά και είναι. Είναι μια φωσφοριζέ οφθαλμοφανέστατη γραφή του σεναρίου. Για να πάμε από την ψεύτικη αίσθηση νίκη στην πλήρη ήττα. Είναι. Όμω, καταλαβαίνω γιατί έγινε, οπότε το τρώω, ακόμα και να το παρατηρώ ότι είναι. Αυτό που οφείλει να κάνει το Avengers 4, είναι, έστω και με μία τάκα, και είμαι καλυμμένο, να πει κάποιο χαρακτήρα, επειδή μου να του πει ότι είσαι πολύ μεγάλο μαλάκα. Αυτό το προξένησε εσύ. Λοιπόν, αν δεν το κάνουν αυτό, τότε θα συμφωνήσω 100% μαζί σου ότι είναι γκάφα κανονικότατη. Από εκεί και πέρα, καλύτερα να βρίζουμε τον Peter Quill παρά τον Drag the Destroyer για το πόσο ηλίθιο είναι που καταστρέφει σχέδια ε, λόγω του. Πόσο θέλει να, να μπει στο ψητό για να εκδικηθεί. Αυτό. Προφανώ, διότι στο προηγούμενο σκηνείο, όταν είχε ορμήξει ο Drug πάνω στο θάνο, θεωρούσε ο Drug ότι μπορούσε να τον σκοτώσει. Mm -hmm. Ο Κουίλ, όταν κουλ. όρμησε πάνω στον Ιωάννου, δεν ήθελε να τον σκοτώσει. Του πουδρα ρυθμιτού, λέει. Δεν Λέβη ήθελε να, να τον δίνει. Ναι. Αυτό. Αυτό. Αυτό και αν είναι βλακεία. Uh -huh. Μου άρεσε που όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Ρεντ Σκάλ υπήρχε ένα τόνο από Hugo Weaving στη φωνή του. <σχελίου> δεν ξέρω αν το έκανε ο Ρο Μάρκαν, το νέο ηθοποιό που παίζει το ρόλο, ή αν το βάλανε στο Μεξάζ. Πάντω μου άρεσε. Και όχι επειδή μου αρέσει ο χαρακτήρα. Δεν έχω καν δει ολόκληρο <σχελίου> το Captain America, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μου αρέσει ο Hugo Weaving. Έπέσα μέσα. Όταν είπα σε συνομιλία με κάποιον στα σχόλια, ρε παιδί μου, ότι ο, ο Red Skull θα... θα ήταν κάποιο είδου κοσμικός ταξιδευτής, κατέληξε να είναι ένας χαρακτήρας τραγικός τύπου χάροντα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ το πώς κατέληξε αυτός ο άπλιστος ε... Πιο ναζί και από ναζί, α πούμε. Εδώ προφανώ πήραν εγώ και του βάλαν ψηφιακά τη μάπα του Hugo Weaving, την κόκκινη μάπα, τη σκελετένια του Hugo Weaving. Χάρηκα που τον είδαμε. Καλό ήταν να έχει κλείσιμο το ταξίδι του, α πούμε, γιατί δεν τον είδαμε να πεθαίνει και ήταν σίγουρο ότι δεν είχε πεθάνει. Από εκεί πέρα ο χαρακτήρα δεν ήταν καλό, οπότε δεν θα τον ε, πανεμφάνιζαν. Αλλά χαίρομαι που του το κλείσαν έτσι. Και α ήταν η προφορά του όσο πιο μη γερμανική γινόταν, α πούμε, δεν γίνεται. Ήταν τόσο άγγλαρο ξαφνικά, ρετσκάλ. Πολύ σοφή επιλογή για μένα να βάλουν τον Hulk να εξαφανίζεται από την ταινία. Και διότι συνάδει με το χαρακτήρα του όπως αυτός αναπτύχθηκε στο Ragnarok, στο οποίο έγινε η μεγαλύτερη ψωνισμένη diva, ο Hulk. Και γιατί επιτρέπει στον Mark Ruffalo να παίξει λίγο παραπάνω. Ο Mark Ruffalo είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που έκαναν στον εαυτό τους. Πραγματικά ιδιοφιές casting. Και καλύτερα να λάμπει αυτός παρά το πράσινο ψηφιακό, το οποίο ούτως ή άλλως έλαμψε στο Ragnarok. Δεν έχει και πάρα πολλά να κάνει εδώ ο Banner, αλλά έστω και αυτά που κάνει αξίζουν τον κόπο, γιατί είναι ο Mark Ruffalo και τα κάνει έτσι όπως τα κάνει. Βασικά δεν κάνει τίποτα ο Mark Ruffalo, είναι, είναι comic relief, αλλά ας μην γελιόμαστε παιδιά, όλοι οι χαρακτήρες της Marvel έχουν περάσει το στάδιο που είναι καραγκιόζιδες, γιατί κάνατε κάποια παράπονα, καταλαβαίνω γιατί κάνατε παράπονα, απλώς εμένα δεν με πείραξε γιατί ξαναλέω, όλοι οι χαρακτήρε το έχουν περάσει αυτό. Το είναι λε και είναι στο job description, α πούμε, να, να κάνουν λίγο τον καραγκιόζη. Ήρθε η σειρά του Ράφαλο, Παύλα Μπάνερ, αλλά το κάνει εξαιρετικά γιατί ο Ράφαλο είναι ο Ράφαλο, ζει το Ράφαλο, 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 Ράφαλο. Από εκεί και πέρα, ο Χάλκ έχει γίνει τόσο δυνατό στο Ragnarok που πλακώθηκε με το τέρα τη αποκάλυψη το Φένερι. Οπότε το Φένερι και τον Θάνο σε δεύτερη γύρα θα τον έσπαγε στο ξύλο. Και αυτό ακριβώ πιστεύω ότι θα γίνει στο Avengers 4, όπου θα ξαναβγεί ο Χάλκ και θα γίνει ο μαύρο χαμό με το Θάνο. Οπότε είμαι πλήρω ευχαριστημένο για να είμαι στο πώ το χειρίστηκε γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά είναι το μέρο ένα. Σαν εντό ταινία, μου δουλεύει γιατί μου δουλεύει η κομμωδία, αλλά εντό ολόκληρη ιστορία θα υπάρξει το ρημάτ και θα πάρουμε όχι απλά Hulk, θα, θα, θα φύγει το πράγμα. Μην μη δούμε και κόκκινο Hulk. Θα δείξει. Ο αγαπημένο μου χαρακτήρα στην ταινία είναι ο Θόρ. Το αγαπημένο μου κομμάτι τη ταινία έχει να κάνει με το Θόρ. Η αγαπημένη μου σκηνή τη ταινία είναι η σκηνή τη σμίλευση του Stormbreaker. Είναι αγνή μυθολογία. Έχει τη μουσικάρα του Άλαν Σιλβέστρι με το Forge από το soundtrack. Βρείτε το. Ε, είναι ένα εξαιρετικό πράγμα και όλο αυτό το στήσιμο είναι, αν μου επιτραπεί, awesome. Όχι όμω με την αμερικανίστικη λέξη, με την κανονική κυριολεκτική έννοια είναι, σου προκαλεί δέο. Και εμένα μου προκάλεσε δέο και μπράβο, ζει το GP. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Αλλά θα πω επίση ότι ένα χαρακτήρα, τον οποίο χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία η ταινία, ήταν ο Τόνι Σταρκ. Ο Ρόμπερτ Ντάουν Τζούνιο στη συγκεκριμένη ταινία λάμπει ο Τόνι Σταρκ με έναν τρόπο που δεν έλαμπε απαραίτητα στι προηγούμενε ταινίε. Επειδή εδώ η ταινία τον έχει αναγκάσει να σηκώσει τι ευθύνε του στου ώμου του. Mm -hmm. Τον διακόπτη από το ρομαντικό δείπνο στο οποίο θα προσπαθούσε να πείσει την αραβωνιαστικά του να κάνουν παιδιά, τον βάζει να κουβαλάει μαζί του το θετό του γιο και να τον ταντεύει και τον βάζει να φέρει πάνω στις πλάτες του τις ευθύνε της διάσωσης των Avengers και όλη τη ανθρωπότητα και όχι μόνο. Αυτό δουλεύει και επειδή τον βάζει απέναντι στην πιο ξεμπουρδελεμένη εκδοχή του, τον Πίτερ Κουίλ. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπο που αντέδρασε όταν είδε την ασύλληπτη οτινανοσύνη των Guardians και πραγματικά ο άνθρωπος δεν είχε λόγια. Βέβαια θα πω ότι από όλου τους χαρακτήρες μου έλειψε λίγο ο Doctor Strange. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες σε αυτήν την ταινία. Όχι ότι ο τρόπος που τον χειρίζει και το σενάριο δεν είναι πολύ έξυπνος και πολύ καλός αλλά ο μόνο που, αν με ρωτούσανε, ήταν κάποιο λίγο αδικημένο, ίσω να έλεγα το Dr. Strange. Μπράβο του που αντέγραψαν κανονικότατα την κλιμάκωση του επεισοδίου 1 του Star Wars, η Αόριτη Απειλή, όπου έχουν την ενεργειακή ασπίδα που προστατεύει και τα άμυαλα εχθράκια να πηγαίνουν να μπούμε μέσα από την ασπίδα. Ζήτω, ξέρετε, να κάνετε τι αναφορέ σα και να κλέβετε τι αναφορέ σα κανονικότατα. Το λέω για καλό αυτό, δεν το λέω για κακό. Και επίση θέλω να πω ότι στο σημείο που σκάει ο Thor, τη λέμε, μεταφέρεται και τα κάνει πουτάνα και δίνει τη λύση στη μάχη ουσιαστικά κερδίζουν τη μάχη σε εκείνο το σημείο μέχρι να σκάσει ο Θάνο. Χειροκρότησε όλο το σινεμά, η σκηνή το άξιζε να φάει χειροκρότημα και έτσι χειροκρότησα κι εγώ γιατί εντάξει, έσκασε ο Θόρ. Γεια σα. Ζηλεύω όσου από εσά δεν έχετε διαβάσει κόμικς, δεν ακολουθείτε νέα ταινιών ή οτιδήποτε, διότι έχετε την πλήρη εμπειρία. Διότι όταν έγινε αυτό το σκηνικό με του ε, θανάτους, τέλο πάντων, τόσων χαρακτήρων. Εγώ κάπου είδα στα σχόλια, επειδή μου πολλούς από εσά να λέτε, μα τι θα γίνει τώρα. Πώς ε, λέει ο άλλος ότι θέλει ταινία με τον Vision και την ε, Scarlet Witch ενώ πεθάνανε. Ή πώς θα γίνει αυτό ενώ πέθανε εκείνος κτλ. ειλικρινά σα ζηλεύω, διότι εγώ παρέμει κοινικό πλέον για αυτά και έχω διαβάσει και τα κόμιξ και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν γίνεται. Ένα χαρακτήρα να μην είναι νεκρό μια κατάσταση να παραμείνει έτσι για πολύ καιρό. Ξέρω ότι θα επανέλθουν κάποιοι χαρακτήρε. Δεν γίνεται τώρα όταν το... <σπάει> ο Μαύρο Πάνθυρα θα σπάσει στα ταμεία, ακόμα και σήμερα, και όταν έχουν ανακοινώσει το νούμερο 2, να πιστέψω και να νιώσω ότι. Α, πέθανε ο Μαύρο Πάνθυρα, τι πρόκειται να γίνει από εδώ και μπρο, α πούμε. <σπάει> είμαι, εντάξει, κοινικό πλέον. Σε αυτά. Θα πω ωστόσο ότι προφανώ στα πλαίσια τη ταινία αυτό δόθηκε πάρα πολύ καλά, χωρί μουσική, με μια έτσι πένθυμη κατάσταση. Μπράβο του, πολύ όριμο και από όλου του ε... θανάτου που παίξανε. Με άγγιξε, ξέροντα βέβαια ότι θα επιστρέψει, με άγγιξε ο θάνατο του Πίτερ Πάρκερ. Διότι παρακαλούσε τον Τόνι Σταρκ να μην πεθάνει. Λε και ήταν στο χέρι του Τόνι του Σταρκ ή οποιοδήποτε, ε, αν θα ζήσει αν θα πεθάνει ο Πίτερ. Ήταν πραγματικά ε, συγκινητικό στα πλαίσια αυτή τη ταινία. Θεωρώ ότι έχει το κατάλληλο συναισθηματικό βάρο το οποίο πρέπει να έχει αυτή η σκηνή, ασχέτω του αν πιστεύει ότι θα επανέλθουν ή όχι, άσχετο mm -hmm. αυτό, επειδή η ταινία έστρωσε τον κόλο τη και δούλεψε για να νοιάζεται ο θεατή για τι τύχε όλων των χαρακτήρων, ενώ θα μπορούσε άνετα να πει, εντάξει, τώρα αυτοί παρακολουθούν 10 χρόνια, του ξέρουν όλου, φανατισμένο κοινό έχουμε ούτω ή άλλω, ε, μην αρχοληθούμε, θα το χάψουν, ό,τι και να κάνουμε. Όχι, έκατσαν και δούλεψαν για να νοιάζεσαι για το ποιο θα ζήσει και ποιο θα πεθάνει. Το ποιοι έμειναν ζωντανοί μετά την ταινία είναι λίγο ύποπτο, διότι έμειναν οι παλιοί εκδικητέ, είναι δύο-τρει άλλου χαρακτήρε, παιδί μου, πιστεύω ότι. Εντάξει, όσο ρομαντικά και να το δούμε, όσο να επενδύσουμε στην ιστορία, ε, είναι σαφέ ότι κάποιοι ηθοποιοί είναι πανάκριβοι για να του κρατήσει η Μάρβελ. Έτσι, μετά από 8 ταινίε που έχει κάνει ο καθένα, πιστεύω ότι ο Ρόμπερτ Ντέμιντζονιο θα φύγει στο ε, νούμερο 4. Θα κάνει ο Τόνι Σταρκ την απόλυτη αυτοθυσία που είναι η ολοκλήρωση του ταξιδιού του από έναν εγωίσταρο Playboy α πούμε, Teddy Boy, σε έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο με συνέστηση. Τον Captain America δεν νομίζω ότι θα τον φάνε στην ίδια ταινία με τον Iron Man. Πιστεύω όμω ότι ίσω να τον φάνε σε ένα πιθανό Captain America 4, όπου την ασπίδα μετά θα την πάρει είτε ο Μπάκι είτε ο Falcon. Θα δείξει. Τον Thor, εγώ πιστεύω θα τον κρατήσουν, γιατί τώρα με το Ragnarok έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και θέλει να κάνει ένα νούμερο 4. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο πιο ρηγμένο από του Avengers, ε, του βασικού Avengers, οπότε έχουν να του δώσουν μια-δύο ακόμα, ίσω. Ο Μαύρο Πάνθυρα και ο Spidey Εντάξει, υπάρχουν τα νούμερο δύο του δεν παίζει να μην επιστρέψουν. Ναι. Μην γελιόμαστε, α πούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Vision και τη Scarlet Witch. Γιατί νιώθω ότι, ναι, ο Vision πέθανε πριν το Snap. Οπότε, ρε παιδί μου, όποιο πέθανε με το Snap είναι η ψυχή του στο Soulstone. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα θα πάνε στο, στο βασίλειο των ψυχών και θα τον βρουν στη διάσταση των ψυχών. Αλλά, ναι, όντω. Εκεί ήταν ο Θάνο το τέλο. Όχι, τέλος, γελάω και με την κόρη, λοιπόν, ναι. Και νιώθω ότι, ρε παιδί μου, επειδή ο Vision πέθανε. Δύο φορέ όχι από το Snap. Θα ήθελα να το να επιστρέφει. Διότι αφήσαν την ιστορία λίγο στη μέση, δεν τον, δεν τον ανέπτυξαν αρκετά. Δηλαδή ήρθε στο Ultron, ε, σαν σαν απομηχανείστε ω κυριολεκτικά, α πούμε, και ψ, ήταν κομπάρσο στο Civil War. Και εδώ πέρα ήταν πάλι μηχάνημα πλοκή, α πούμε. Δεν, κάτι, κάτι μου λείπει. Scarlet Witch, εντάξει, προφανώ θα επιστρέψει. Από εκεί πρέπει, πέρα... πρέπει να υπολογίσει όμω ότι πόσα χρόνια έχουν περάσει από την προηγούμενη ταινία, από το Civil War μέχρι δύο. τώρα. Δύο χρόνια ήταν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο με τη Γκάλετ. εντάξει, έχει χαρί τη ζωή. Ναι, δεν το είδαμε όμω. Λοιπόν, ήταν off-screen όλο αυτό. Ωστόσο, εντάξει, όποιο πέθανε πριν το ΣΝΑΠ ε, είναι μάλλον νεκρό πλήν τη Γκαμόρα, η οποία θυσιάστηκε για το Soulstone. Και επίση ο Τζέμ Γκάν ανακοίνωσε ότι του χρόνου ξεκινά γυρίσματα για τον Guardians 3. Αμφιβάλλω πάρα πολύ αν θα θέλει να έχει λειψει την ομάδα. Τέλο να πω ότι ο Captain America την έφαγε. Ρίχτηκε κανονικότατα. Ήταν μια χύπστερ πανέμορφη γλάστρα που έδαινε και κόβε κόλου. Πιστεύω όμω ότι στο νούμερο 4 θα πάρει τα ενία γιατί και ο Τον Stark θα είναι λίγο απογοητευμένο και χεσμένο από τη μοίρα γενικότερα. Λίγο καζαντζίδη α πούμε. Νομίζω ότι θα τον. Θα, θα, του, θα τον βάλουν μπροστά στο νούμερο 4 και τον κρατάγαν λίγο πίσω επίτηδε στο νούμερο 3. Όταν έκλεισε η ταινία με το Θάνατο να χαμογελάει, χάρηκα και διότι είχε όντω ε, κάνει τον κόλλο του Πετιμέζη για να καταφέρει να κερδίσει αυτή τη στιγμή σε εκείνο το αγρόκτημα στο τέλο. Βέβαια, εντάξει, στα κόμικ και πάλι είχε την πανοπλία και στο τέλο την κρέμαγε στο αγρόκτημα και την έκανε σκιάχτρο, τον... Αφού έχανε, Αφού έχανε τη μάχη. Εντάξει. Δεν φοράει για την πανοπλία εννοώ. Σε αυτήν την ναι, ταινία ναι. το βγάλανε την πανοπλία από την αρχή. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και μου άρεσε επειδή ε, το χαμόγελο που έριξε στο τέλο ε, είχε μέσα μια έξτρα μοχθηρία που με κάνει να σκέφτομαι ότι μπορεί στο επόμενο, αν το χρησιμοποιήσουν πάλι αρκετά, να έχει να αφήσει πίσω τον αλτρουισμό τη πλάκα και καλά το κάνω για να σώσω το αυτό και να είναι λίγο πιο μαλάκι. Πολύ κακό. Κοίτα, Θάνο return. δεν είπε Avengers return. Yeah. Μάλλον θα είναι πρωταγωνιστή. Έχουν ένα διαμαντάκι στα χέρια του. Και ακόμα και με βάση τη διαφωνία σου με την προσέγγιση, έχουν ένα διαμαντάκι. Ο κόσμο τον αγαπάει και ούτω ή άλλω τον γράψει ό,τι και να γινόταν. Έχει γυριστεί η ταινία. Το τέταρτο. Ένα post credit που δείχνει τον Samuel Jackson και την, τον Nick Fury τέλο και τη Μαρία Χιλ να γίνονται στάχτη και πριν φύγει ο Fury, καλεί κάποιον κάποια. Αυτή κάποια προφανώς είναι η Captain Marvel, η οποία θα έχει ταινία το 2019, θα είναι η τελευταία ταινία της Marvel πριν το Avengers 4, θα λαμβάνει χώρα στα 90 θα μας δείξει πόσο δυνατή είναι, γιατί εδώ και 20 χρόνια δεν έχει εμφανιστεί, και προφανώ θα έρθει στο νούμερο 4 και θα τη παίξει κανονικότητα με το Thanos, Θα έρθει με το Hulk, ποιο ξέρει το Guardians 2 έχει στήσει το σκηνικό για τον Άνταμ Warlock, ο οποίος αυτός δίνει τη λύση στα κόμιξ. Θα ήθελα να το χρησιμοποιήσουν, προφανώς αν δουλέψει η ιστορία από μόνη της, θα δουλέψει η ιστορία από μόνη της, δεν θα έχω κάποιο παράπονο. Όπως και να έχει, η post-credit σκηνή μου άρεσε περισσότερο επειδή ο Samuel Jackson πήγε να πει το Mother f και γίνεται στάχτη, που δεν μπορείς να έχεις τον Samuel Jackson, εκτός αν λέγεσαι George Lucas, ε, και να του φας το Motherfucker που ουσιαστικά ο Λούκα το ατάκο δεκλώνει τον έβαλε να το δείχνει με το βλέμμα το μαδερφάκι όταν κοίταγε τον Ντούκου στην αρένα. Όπω και να έχει, μου μείνει περισσότερο γι' αυτό η σκηνή παρά για, το, ε, για τη διαφήμιση τη Captain Marvel. Ένα φίλο θεατή αναρωτήθηκε πώ γίνεται μια από τι αγαπημένε μα ταινίε Marvel να είναι το Winter Soldier που είναι αρκετά ρεαλιστικό, εντάξει, για όσο μπορεί να είναι. Πώ γίνεται ταυτόχρονα, ξέρω εγώ, να λέμε, να λε εσύ, α πούμε, ότι θε φουλ την χαζομάρα, απαντώντα και λίγο εκ μέρου σου, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με, το, με, τα συμφραζόμενα. Δηλαδή, σε μια ταινία Captain America, η οποία έχει να κάνει με την ιστορία του στρατιώτη του χειμώνα από τα κόμιξ, θέλω να είναι κατασκοπικό θρύο, δεν θέλω μέσα στοιχεία φάνταση τρελά, λίγη επιστημονική φαντασία μέχρι εκεί, όσοι είχε δηλαδή. Σε μια ταινία Thor, θέλω θεήλα και μυθολογία. Σε μια ταινία με την εισβολή του, του τεράστιου α πούμε Member Berry που είναι ο Θάνο, α πούμε, Δε, θέλω να έχει φαντασία. Δεν έχω πρόβλημα να πω ότι okay, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Έχει να κάνει με το, με το ύφο που σου υπόσχεται η ταινία και, και τα συμφραζόμενα αυτού του ύφους. Η, εμένα δώσ' μου κάτι. Η φιλοσοφία μου όταν βλέπω τις ταινίε είναι ότι «Οκ, okay, αν δουλεύει αυτό που μου υπόσχεσαι, οκ. Okay. Μπορεί να έχω κάποια διαφωνία στην προσέγγιση, οκ. Okay. Αλλά αν η προσέγγιση ίδια δουλεύει...» εντό συμφραζομένων, είμαι εντάξει. Βλέπε, η δύναμη ξυπνάει. Η δύναμη ξυπνάει δεν ήταν η προσέγγιση που ήθελα να πάρει το επεισόδιο 7. Όμω, εντό των πλαισίων αυτού, το έκανα να δουλέψει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι λοιπόν και μέσα στη Marvel έχει ένα Captain America το οποίο είναι κατασκοπικό thriller, Έχει όμω και ένα Avengers 3 το οποίο είναι κοσμική τραγωδία. Κο κομικό τραγωδία, whatever. Ε, την αποδοφη... Κοσμικό κομικό τραγωδία. Κοσμικό κο κο κορό. Οπότε. Wow. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ταινία μου άρεσε γιατί πέτυχε το σκοπό που βάλθηκε να πετύχει. Και είμαι ευχαριστημένο, πέρασα καλά ε, και θα ξαναπώ ένα μπράβο στη Marvel γιατί όντω είναι επίτευγμα αυτό που έκανα μέσα σε δύο μισή ώρε. Αυτό που κυρίω εννοούσα εγώ είναι ότι αυτή η, η χαζομάρα που έχουν τα κόμικ mm -hmm. μπορεί να περάσει από την πίσω πόρτα όπω κάνουν στα κόμικ πάντα και πολύ σωστά. Και η Marvel το έχει αυτό ως στοιχείο στα κόμικ μπορούν να περάσουν από την πίσω πόρτα μεγάλα μυθολογικά, κοσμικά ε, θέματα και θεωρώ ότι έχασε μια ευκαιρία η συγκεκριμένη ταινία, αλλά εντάξει. Θεωρώ όμως από την άλλη ότι η συνταγή της Marvel, η οποία μου αρέσει όταν την κάνει καλά, με κνευρίζει όταν εξάγεται και το χειμωράκι το βλέπουμε και αλλού, Οκ. Okay. αλλά το χιμωράκι εντός των ταινιών της Marvel δουλεύει. Η, το ύφο αυτό το λίγο ανάλαφρο, το λίγο χαχαχαχουχουχου δουλεύει και στη συγκεκριμένη ταινία έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Έχει πάρει μία κομμωδία, διότι οι ταινίε τη Marvel είναι κομμωδίε. Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε τεράστιο βαθμό. Και το κάνουν πολύ καλά, όπω ξαναείπα. Και έχει καταφέρει να τη σοβαρέψει όσο γίνεται. Το έχει σοβαρέψει άψογα όσο το παίρνει και το δέχεσαι. Από την αρχή τη ταινία μέχρι το τέλο, να λε: Ναι, ρε φιλε, για τους χαρακτήρες και γενικώ τεράστια επιτυχία η ταινία που κατάφερε με όλο αυτό που έχει πίσω τη να δημιουργήσει μέσα σε δύο μισή ώρε αυτό που δημιούργησε και μπράβο. Σα ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που μα φέρατε στου χίλιου συνδρομητέ. Το χαρήκαμε πάρα πολύ και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα φέρατε στου χίλιου συνδρομητέ και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Και θα το πει χίλιε φορέ αυτό ε, μία για κάθε συνδρομητή. Οπότε σταμάτα. <laughs> <laughs> σταμάτα. Όταν το ξεκινήσαμε, θέλαμε να φτάσουμε στου χίλιου που είναι το πρώτο μαξιλαράκι, αλλά θέλουμε να φτάσουμε και σε άλλα μαξιλαράκια. Ε, Σα ευχαριστούμε Ο πάρα οπότε πολύ. Τους για... ναι, χι... Όχι, τους χίλιου τέσσερι. Ναι, όχι, του έχουμε περάσει. Mm. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα επικοδομητικά σχόλια. Ευχαριστούμε γενικά που είστε εδώ. Θα είμαστε κι εμεί εδώ όσο μα παίρνει. Ε, μα παίρνει ακόμα. Αρκετά όπω βλέπετε υπάρχει φα. Υπάρχει αλκοόλ. Οπότε σύντομα έρχεται η δεύτερη σεζόν. Ναι, είναι, πλησιάζει η δεύτερη σεζόν του, είναι συμποσίου. Όπου πάμε για το Mark 2, μια και μιλάμε για Marvel. Πόσο, πόσο, πόσο συνταρακτικό είναι αυτό. Αυτό. Ε, να είστε καλά και απλά συνεχίζουμε κανονικά, τα λέμε πολύ σύντομα.